Κύριε Γύρι Νομικέ, είστε οργανωτή τη συγκεκριμένη έκθεση, η οποία για πόσα χρόνια γίνεται στην Ιντερνετ. Είναι η δεύτερη φορά που γίνεται. Γίνεται κάθε δύο χρόνια. Την πρώτη φορά γίνεται το 2022, η πρώτη Κρέτα Electronics. Και η δεύτερη τώρα. Η Κρέτα Electronics απευθύνεται στου τεχνικού ε, επαγγελματίε των συστημάτων τηλεόραση, δικτύων και ασφαλεία. Ε, ε, σήμερα έχουν μαζευτεί όλε οι μεγάλε εταιρείε από, την, από όλη την Ελλάδα εδώ έτσι ώστε να έρθουν κοντά με τον τεχνικό της Κρήτης και, τον, επαγγελματίε τους επαγγελματίες της Κρήτης. Ε, συν, ο, οπότε άμα κάποιος τεχνικός επαγγελματίας από την Κρήτη χρειάζεται κάποια πληροφορία να μάθει κάποιες νέες στάσεις, δεν χρειάζεται να πάει αυτός να βρει τις εταιρείε, αλλά η Creta Electronics, αυτός είναι ο σκοπός της, mm. να φέρει τι εταιρείε εδώ τα τελευταία χρόνια η τεχνολογία έχει κάνει τεράστια άλματα για και, και φαντάζομαι ότι αυτό βοηθάει σε όλα τα είδη των επαγγελμάτων, αλλά ακόμα και στον τουρισμό. Ισχύει αυτό. <συσόλυνα> ειδικά η Κρήτη που είναι μια ξενοδοχειακή αγορά. Ε, χρειάζεται, υπάρχει έντονη ανάγκη για εγκαταστάσει σύγχρονη τεχνολογία σε ξενοδοχειακέ μονάδε και οι περισσότερε εταιρείε σήμερα αυτό δείχνουν. Ε, υπάρχουν πολλά συστήματα πυρανίχνευση ε, για ξενοδοχεία. Υπάρχουν πάρα πολλά συστήματα Wi-Fi και δικτύων επίση ξενοδοχεία για ξενοδοχεία. Όπω υπάρχουν πάρα, πάρα πολλά συστήματα για ξενοδοχειακή τηλεόραση και για video on demand ε, εδώ στην έκθεση είναι από τα προϊόντα εκείνα και τι υπηρεσίε που είναι πλέον απαιτούμενα από την αγορά. Ποια είναι εκείνα που είναι πρώτα στι προτιμήσει και στη ζήτηση και στο ενδιαφέρον, ε, κύριε Μικέ. Εδώ στην Κρήτη, τα προϊόντα που είναι πρώτα στη ζήτηση και στο ενδιαφέρον, αυτή τη στιγμή είναι κυρίω τα προϊόντα WiFi. Αλλά με δεδομένο ότι έχει αλλάξει ο κανονισμό πυρανίχνευση και υπάρχει, μια, έχει πλέον, υπάρχει πλέον μια πολύ μεγάλη ζήτηση ε, για προϊόντα ε, για νέε εγκαταστάσει και νέου πυρανίχνευση. Τέλο, οι περισσότεροι πλέον ξένοι τουρίστε που έρχονται εδώ στην Ελλάδα ε, θέλουν πλέον να παίρνουν μαζί του και τα κανάλια του. Να βλέπουν δηλαδή τα κανάλια τη χώρα του και να παρακολουθούν τι εξελίξει στη χώρα του. Οπότε και τα ξενοδοχειακά συστήματα τηλεόραση που παρουσιάζονται εδώ στην έκθεση έχουν ιδιαίτερη απήχηση στι ξενοδοχειακέ εφαρμογέ. Στην Κράτη Αλατώνη, μπορεί και ένας χρήστης, ένας ένα οικιακό χρήστη, ένα άνθρωπο που φτιάχνει ένα σπίτι, όπω λέμε, να βρει κάποιε λύσει, κάποιε προτάσει, κάποιε ιδέε. Σωστά θα μπορεί ο ίδιος να βρει κάποιες ιδέες, κάποιες προτάσεις, αλλά επειδή αυτό προϋποθέτει ε, μια διαδικασία εγκατάστασης, για να γίνει αυτό το πράγμα, θα πρέπει να είναι σε συνεργασία με τον τεχνικό εγκαταστάτη του. Οι προσδοκίε τη διοργάνωση είναι να γίνεται κάθε χρόνο σε βάση αιτήσια και σε άλλα σημεία τη Κρήτη, ίσω. Ε, Ετήσια όχι, δεν νομίζω να γίνει, γιατί δεν προχωράει τόσο γρήγορα η αγορά, έτσι ώστε να βγάζει καινούρια και yeah. προϊόντα και να αξίζει να ερχόμαστε εδώ πέρα κάθε χρόνο. Όμω είναι υποσκέψη η επόμενη Κρέτα Electronics να γίνει σε μια άλλη πόλη τη Κρήτη, ε, και όχι πάλι στο Ηράκλειο όπω έχει γίνει δύο φορέ, έτσι ώστε να έρθουμε πιο κοντά και με τους επαγγελματίες, του επαγγελματίε τη υπόλοιπη Κρήτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και